απίστευτο σκηνικό κινδύνου και ταλαιπωρία στο δρόμο προς Αηγιάννη Χωστό, όταν βαρέλι με ελαιόλαδο που μετέφερε ηλικιωμένος με αγροτικό όχημα, άνοιξε και κατέληξε σε ένα μεγάλο μήκος του δρόμου. Σαν σε ντόμινο, δίκυκλα έπεφταν το ένα μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ακόμη και μικροτραυματισμοί οδηγών μοτοσικλετών και πεζών. Ηλικιωμένος άνθρωπος που οδηγούσε δεν αντιλήφθηκε ότι ένα από τα βαρέλια είχε πέσει και σπάσει στην καρότσα, με αποτέλεσμα τα λάδια να χυθούν από το ημικύκλιο που βρίσκεται ένα βενζινάδικο μέχρι και τη Φοινικιά. Με αποτέλεσμα πάνω από 20 μηχανάκια να πέσουν, αρκετοί να τραυματιστούν. Μέσα αυτούς ήμουνα και εγώ, καθώς έχασα τον έλεγχο του μηχανακιού μου, καθώς δεν αντιλήφθηκα τις φωνές από τους ήδη κάποιους που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν. Έως ότου η τροχέα καταφτάσει στο σημείο, οι ίδιοι οι οδηγοί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς η ολισθηρότητα ήταν μεγάλη. Σιγά σιγά είναι λάδια! Πήρα μια πρωτοβουλία να κόψω ένα πανί, να κλείσω το δρόμο μέχρι να έρθει η πυροσβεστική και η αστυνομία. Και ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, καθώς η πυροσβεστική και η αστυνομία ήρθαν άμεσα. Έρθει και ένα ασθενοφόρο για κάποιους που είχαν τραυματιστεί, όχι σοβαρά, ελαφρά, μικροεκδορές και κάποια χτυπήματα σε γόνατα και χέρια. Ευτυχώς φόραγαν όλοι τα κράνη τους, αυτό είναι το μόνο καλό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο ηλικιωμένος δεν είχε αντιληφθεί τι άφηνε στο πέρασμά του και τον πανικό που προκάλεσε σε οδηγούς δικύκλων και οχημάτων.